Χορηγός του σημερινού αγώνα, η εταιρεία κατεδαφίσεων Demcon. Δραστηριοποιείται στον τομέα κατεδαφίσεων με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών υλών αλλά και με συμβατά μηχανικά μέσα. Demcon, Αγνώστου Στρατιώτη 117 στην Πολύχνη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 582-236. Φίλοι και φίλες, γεια σας. Εδώ από το γήπεδο του Ωραιοκάστρου θα σας μεταδώσουμε το παιχνίδι μεταξύ του Κεραυνού Ωραιοκάστρου και της ομάδος του Καμπανιακού. Ενός λεπτού σιγή. Όλα έτοιμα λοιπόν, έναρξη του αγώνα εδώ μεταξύ Κεραυνού Ωραιοκάστρου Καμπανιακού. Α1 πάντα στην Ένωση Υπόλοιπων Κοσμοτήτων Μακεδονίας. Πάνω στην μπάλα και ο Δάλλας και ο Αλτικοπάτσι. Εκτελέστηκε μέσα στην περιοχή, μπήκαν πολλοί παίκτες και η μπάλα, για να δούμε, δεν μετράει η φάση, δεν μετράει, έχει συλληφθεί offside, έχει σηκώσει ο βοηθός στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα, offside θα συλληφθεί, πρέπει να ήταν εκεί ο Ραγκαβίνας. Θα γίνει σέντρα, θα βγάλει ο Μακρόπουλος το σούτ που κατευθείαν, σούτ από τον Δάλα και κόρνερ, Κωστάνογλου. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, πέρασε από όλους η μπάλα. Χατζαγοράκης προσπαθεί να μπει. Παίζεται, λέει ο διαιτητής, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή η φάση με τον Χατζαγοράκη. Χαρίσεις πάντα για τον Προσκυνητόπουλο. Χαρίσεις και πάλι μέσα στην περιοχή. Χαρίσεις μπαίνει. Χαρίσεις θα βγάλει η μπάλα. Δεν το δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Καμπανιακού. Το δοκάρι του Χαρίσεις που μπήκε μέσα στην περιοχή και πλάσαρε. Έκλειψε εκεί ο Μιχαλίδης. Προσπαθεί να βγάλει τον Νιανιά. Νιανιάς μέσα στην περιοχή. Νιανιάς τώρα προσπάθησε να βγάλει τον Καρατζάγλου και δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι εκεί, αυτή η ανατροπή του Νιανιά. Έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς του Κεραυνού για την ανατροπή αυτή του Νιανιά. Θα γεμίσει ο Ραγκαβίνας για τον Προσκυνητόπουλο. Έμεινε πίσω λίγο, κατευθείαν το σούτ Προσκυνητόπουλου μονοκόμματο και η μπάλα θα καταλήξει out δίπλα από το δοκάρι του τερματοφύλακα Τσιτηρίδη. Αυτό το σούτ του Προσκυνητόπουλου. Χορηγός του σημερινού αγώνα, η εταιρεία κατεδαφίσεων Demcon. Δραστηριοποιείται στον τομέα κατεδαφίσεων με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών υλών αλλά και με συμβατά μηχανικά μέσα. Demcon, Αγνώστου Στρατιώτη 117 στην Πολύχνη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 582-236. Λοιπόν, εδώ στο Ωραιοκάστρο, Κεραυνός Ωραιοκάστρου, Καμπανιακός 0-0 από το πρώτο μέρος, έναρξη του δευτέρου μέρους. Σκέμπης και τώρα φεύγει τώρα, για να δούμε τώρα από την άλλη πλευρά, ανοίγει την μπάλα και ένα φάουλο και θα γίνει πάνω στο κάψα και δεν ξέρω αν είναι και κάρτα στον Χριστοδουλίδη και κάρτα στον Χριστοδουλίδη αυτό το σλάλομ του Χάψα. Εκτελεί ο Χατζαγοράκης, καλοτραβηγμένο, μόλις πάνω από τα δοκάρια, πάνω από το ριζούντα δοκάρι του Νιάνιου, καλά τραβηγμένο το φάουλ του Χατζαγοράκη. Προσκυνητόπουλος γεμίζει, παίζεται λέει μόνο στο Ραγκαβίνας. Ραγκαβίνας και μεγάλη απόκρουση από το Τσιτηρίδη. Προσπάθησε να πλασάρει ο Ραγκαβίνας, όμως ο Τσιτηρίδης θα πει όχι αυτή η φάση. Ραγκαβίνας. Τώρα μέσα στην περιοχή χαρίσεις και πλασέ και η μπάλα καταλήξει out. Αυτή η κίνηση με τον Χαρίση αριστερό πλασέ, η μπάλα θα φύγει δίπλα από το κάθε το δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Καμπανιακό. Γιαννακάκης, Άλντι. Γιαννακάκης, το σούτ του Γιαννακάκη θα φύγει πάνω από τα δοκάρια του Τσιτηρίδη. Δεν βγήκε η μπάλα. Πάσε εκεί, Χατζαγοράκης έδωσε παλιά, μόνο στο Τάσιος, μέσα στην περιοχή Τάσιος. Θα χαθεί ευκαιρία, Χάψας. Το σούτ θα γίνει πάνω σε πόδια, το νέο σούτ εκεί ψηλά όμως η μπάλα από τον Παλωματή. Διπλό σούτ για τον Κεραυνό. Θα γίνει το στόπ μακριά, το σούτ από τον Τσεβρετζή. Η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα Νιάνιου. Διαγωνία στο κατακόρυφο, πέρασε από όλους η μπάλα. Φωνές για χέρι εκεί, παίζεται λέει ο διαιτητής. Τσακίρης, θα γεμίσει ο Τσακίρης.
Το σουτ που θα γίνει. Α, το σουτ από τον Καρατζάγλου. Ψηλά η μπάλα. Τελευταία ίσως φάση. Χάψας για τον Τάσιο. Μακρινή δυνατή παλιά. Και τώρα θα σφυρίξει ο διαιτής τη λήξη του αγώνα. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στο ωραίο Καστροκερανός, ωραίο Κάστρο. Κάπα 900-0.